θα είμαι ομοί. Μόνο σε ένα πράγμα. Είμαι 65 ετών. Έχω 45 χρόνια στο επάγγελμα του δημοσιογράφου. Και έχω και 19 χρόνια βουλευτή. Να στήσω ένα σοου είμαι, πιστέψτε με, η ειδικότερη των 300. Η ειδικότερη των 300. Επί προσωπικού, με αυτά που ακούγονται εδώ μέσα, έχω δολοφονηθεί ως χαρακτήρας και όχι ως καρτούν από όλες τις κυβερνήσεις. Από όλα τα μέσα, στο σύνο της τεσσαρακονταετίας μου. Έχω μπει σε, αριστε... σε αριστερής διακυβέρνησης κρατικό κανάλι και μου την έχει πέσει ο Ρουβίκονας. Έχω μπει σε ιδιωτικό κανάλι και μου την έπεσαν οι φασίστες. να είναι σοου. Χωρίς να το έχω σκεφτεί. Σηκώθηκε να υπερασπιστό. Πολιτική αντίπαλο. Και δεν εμφανίστηκε κανένα στη δίκη. Για την οποία δεν είχα κάνει εγώ μήνυση. Θα μου επιτρέψετε να θυμώσω. Γιατί ακούστηκαν κουβέντες για κυτρινισμούς. Γιατί πιάσατε και όλους τους δημοσιογράφους στη Λίβδιν βάζοντα λέξη μερική και μερική. Στην εποχή που τα μεγάλα κόμματα, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, νοικιάζετε τις εταιρείε που διαφεντεύουν τις πολυεθνικές στο διαδίκτυο. Και φτιάχνετε μια νόμιμη παραδημοσιογραφία. Όπως φτιάχνετε και μια νόμιμη φιλανθρωπία που είναι παράνομη. Σας πιάνει μια ευαισθησία και την ευαισθησία την έχετε εμπορευματοποιήσει. Εμπορευματοποιήσετε και τα συναισθήματα των ανθρώπων. Όλων των ανθρώπων. Δημιουργείται μια πολιτική κυριολεκτικά ειδική ανάγκη εξαπάτηση. Από κοινού. Έχετε μπει στο ίδιο ιδεολογικό οικονομικό παπόρι. Τι να κάνω, ψάχνω να βρω μια λέξη. Να μην πω κότερο, να μην πω γιότς, να μην πω τούτο, να μην πω κοινό, να μην πω θαλαμικό παπόρι. Και νομίζω ότι ο κόσμο που είναι έξω και μα ακούει αυτή τη στιγμή θέλει να διασκεδάσει. Για να δει μετά το ραδιοαρβίλα. Γιατί πρέπει να γίνουμε εμεί εδώ μέσα καρφιά. Καρφιά. Τι είναι ω πράγματο. Σα παίρνει ώρε ώρες το πόνο για το τσιγάρο. Πτώματα καπνίζουν αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη. Πτώματα καπνίζουνε. Πάτε για εθνικέ κυριαρχίε. Και πάτε να δημιουργήσετε την αντίληψη. Σήμερα ήμουνα σε προγραμματισμένη. Που δεν θα τη δείξουν τα μίντια. Περιοδία στα σχολεία στο Ίδρυμα Αποκατάσταση Αναπήρων. Εκεί να πάτε. Ήταν γυαλισμένα καθαρά. Τάσεξε ο στρατό. Παρακαλώ. Ο στρατό δεν έφτιαξε. Ήρθε ο αξιωματικό που ήταν επικεφαλή. Σα χαιρετήσω, κυρία βουλευτά. Αυτή, σε αυτή εδώ την κατάσταση, χρειάστηκε ο σταυρό. Ο στρατό για να φτιάξει τη δυσκολία. Τον αναπήρων. Και κάνουν μια συζήτηση, μια περιφορά. Μιλάτε για τι οικογένειέ σα. Τσίπα μου, δεν έχετε τσίπα. Με δώσεις θα τη βγάλετε την τσίπα. Με δώσεις θα βγει η τσίπα. Είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Πόσοι γονεί έχουν κουβαλήσει πόσα παιδιά στην πλάτη. Δεν θέλω να μιλήσω για τίποτα από αυτά που λέφτηκαν. Για τίποτα. Θέλω να μιλήσω για αυτό που τώρα κανένας δεν συζητάει. Το παιχνιδάκι στο χάρτη. Με τα οικόπεδα με τη τιμαριοποίηση των λαών και των εθνών. <Κι> Θέλω να μιλήσω για το μοντελάκι των Πρεσπών που πάει να εφαρμοστεί με μαθηματική ακρίβεια στις ανατροπές που θέλουν η ενεργειακή κολοσσιακοί και το... και, το μεγάλο κεφάλαιο στην Ανατολική Μεσόγειο. <Κι> Θέλω να μιλήσω για τα προβλήματα που μπορεί να έχει το στρατιωτικό προσωπικό του υλικού. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, κανένα αυτοκίνητο, κανένα μηχανάκι, κανένα παπάκι, Πόσο μάλλον τίποτα δεν κινείται αν δεν έχει καύσιμα. Σε ποιε πατρίδε, στι πατρίδε των διοδείων. Διόδια φτιάχνονται κάτω. Συνεταιρισμοί. Και πάτε με μία συζήτηση που καλύπτει όλη την πραγματικότητα να εναποθέσουμε τι ελπίδε μα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλεο δηλαδή. Μιλούσε για, για επενδύσει, μιλάει ο Αμερικανό πρέσβη, όπω σταθεί και που βρεθεί. Και μα είπε ότι έχουμε και την εμπιστοσύνη του σήμερα. Για να ανακοίνωσε ολόκληρη την, την εμπιστοσύνη του η ελληνική κυβέρνηση για τι επενδύσει και την ανάπτυξη. Ο είναι ο ίδιο εκπρόσωπο μια κυβέρνηση που κόβει κονδύλια και σταματάει τη λειτουργία τη δική του κυβέρνηση γιατί δεν του δώσανε λεφτά να φτιάξει τείχο να μην περνάνε οι πρόσφυγε από το Μεξικό. Αυτό είναι. Τέτοια ανάπτυξη θέλετε. Πόσα τείχη θα φτιάξει. Έχει ένα τείχο γύρω από τη Σούδα, Μέγα δεν μπαίνει. Μέγα δεν μπαίνει στη Σούδα. Αυτό είναι επένδυση. Και θα φτιάξουμε άλλες τέσσερις πέντε και θα έχουμε ανάπτυξη. Πού πάμε δηλαδή. Στην Ανατολική Μεσόγειο το παιχνίδι παίζεται έτσι ώστε να έρθουν τα πράγματα οριακά. Εμείς συζητάμε εδώ μέσα αυτά και δεν ακούει κανένας μας από τους υπερπατριώτες μέχρι τους άλλους ότι υπάρχει δεύτερος Αττήλας στη θάλασσα. Και αυτός ο δεύτερος Αττήλας από πού ήρθε. Από την κομμουνιστική ιστορία, περσινά ξενά στα φίλια, δεν μπορείτε να λέτε για νεκρούς που έχουν δώσει την κομμουνιστικη ιστορια περσινα ξενα στα δεν μπορειτε να λετε για νεκρους που εχουν δωσει την ψυχη τους για να μην περάσει ο φασισμός. Από πού ήρθανε αυτοί. Από το ΝΑΤΟ, τη διπλανή πόρτα. Οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, οι συνεταίροι της διπλανής πόρτας. Να είναι. Η συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το είπατε στην Κύπρο. Πάτε να δημιουργήσετε τη ψευδέστηση στο λαό ότι πατώντα πάνω στο ΝΑΤΟ και πάνω στου Αμερικάνου θα χάνετε είναι, είναι ειρήνη και ασφάλεια, όπω λέγατε μετά τι πρέσπε. Λοιπόν, ανοίξτε σήμερα θα το δείτε στα ψηλά ότι ο επικεφαλή τη Εθνοφρουρά στο Κόσοβο πήρε σύνταξη. Ήταν στην Αϊόβα στο σπίτι του και έλεγε πώ θα είναι η ανάπτυξη στο Κόσοβο με τη βοήθεια των ΗΠΑ μετά του βομβαρδισμού μετά από 10 χρόνια. Γιατί κάνουν όλοι αυτοί business. Η business είναι σε τέτοιο βαθμό οι ίδιοι που οι επικεφαλεί των Ναζί που ματοκύλησαν την Ευρώπη μέρα που είναι σήμερα ενάτη, είναι αυτοί που αποκαταστάθηκαν και γίνανε όλοι αξιωματικοί του ΝΑΤΟ. Όλοι αξιωματικοί του ΝΑΤΟ. Το 1955 το ΝΑΤΟ είχε ηγέτη, ηγέταρο τη Wehrmacht. Αυτή ήταν η αποναζιστικοποίηση που έγινε σε αυτή την Ευρώπη των μονοτολί, μονοπωλίων, των λυκοσυμμαχιών για των ενώσεων. Κάθε φορά που υπάρχει ανθρωπιστική κρίση, λίγο να σκάψετε πάνω από την υποκρισία, από κάτω θα έχει μα πετρέλαιο, μα σπανιεζιέ, μα διαμάντια, μα χρυσό, μα αλουμίνιο, μα κάτι. Από τον Ταρφούρ στο Σουδάν. Οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, κόβουν σε ολόκληρο τον κόσμο τι χώρε στα επίπεδα τη σφαίρα επιρροή του. Προετοιμάζονται για πόλεμο σε ολόκληρη την περιοχή. Για να σταματήσουν τον δρόμο του Μεταξίου, για να τσακωθούν με την Κίνα, για να τσακωθούν με τη Γερμανία. Για ποιε επενδύσει μιλάτε και κάνετε το λαό να πιστεύει ότι μπορεί να αισθάνεται ασφαλή κρεμάμενο στην πράσινη γραμμή που εξακολουθεί να χωρίζει την Κύπρο, με το 40% του νησιού σε κατοχή εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα να μιλάμε για το πού θα τρυπήσει το τρυπάνι, και αν είναι δεύτερη εισβολή. Γιατί την πρώτη εισβολή ποιο τη σταμάτησε. Τη σταμάτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, τη σταμάτησε το ΝΑΤΟ. Τι σταμάτησαν οι πληρωμένοι από του λαού και οι ανόκρανοι. Τι σταμάτησαν ποιε, οι πρέσβει και οι πρέσβειρε τη καλή ελίσεω. Πού το είδατε αυτό γραμμένο. Γιατί δεν αφήνετε τον λαό να εκφραστεί. Μα πώ να τον αφήσετε να εκφραστεί. Εδώ και το δικαίωμα τη απεργία μπήκε στη στατιστική. Το πήρατε και το βάρετε στη στατιστική. Η συλλογική αντίδραση πρέπει να έχει 50 συν 1, ανάλογα με το σωματείο, για να βγει έξω, ακόμα και στο Δήμο. Έχουμε καταθέσει τροπολογία. Σιγά μην ασχοληθεί κανένα με αυτή την τροπολογία. Άμα δεν είναι η τροπολογία τη εωρεοποίηση τη εικόνα των παρισταμένων εδώ ή να συγγράφεται ιστορία σε επίπεδο τηλεθέαση, θα την είχατε υπογράψει με τα πέντε, όλοι μαζί. Εγώ είμαι 65, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι να ζω. Ούτε τα παιδιά μου, ούτε τα, τα γόνια μου δεν mm. θα ζουν στα 100 χρόνια που τελειώνει το μνημόνιο. Παρακαλώ, και θα προεκτείνουμε ε, τον Άτο. Ο θα προεκτείνουμε, τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Θα προεκτείνουμε και τον Άτο. Θα προεκτείνουμε και την αντίληψη για τον Άτο. Παρέχεται άλοθη. Ποιο πρόσημο, τι ένσημο έχει δίκιο ο Παπίλη, για ποιο πρόσημο και για ποιο ένσημο μιλάτε. Το έξω η βασή του θανάτου. Ακόμα και αν αρχίσετε να το ξαναλέτε τώρα, από την ώρα που έχετε μπει στο ίδιο καράβι του καπιταλισμού και να το πείτε. Να το πείτε, να το πείτε, να το πείτε έξω η βάση του θανάτου. Ξέρετε τι θα γίνει. Θα φύγουν οι βάσει και θα μείνει ο θάνατο. Γιατί τον θάνατο τον έχουν τον τρόπο να τον κάνουν οι Αμερικάνοι. Όσο είμαστε μέσα στη στρούγγα, εσεί προσπαθείτε να πείσετε το λαό ότι η ελευθερία τη αγορά εξασφαλίζει και η ελευθερία των ανθρώπων και των πολιτών. Αυτό είναι το μεγάλο σα πρόβλημα. Αυτό είναι ένα λόγο για βαριά μομφή. Στο κάτω κάτω τη γραφή, αυτή οι γνήσιοι υπερασπιστέ του καπιταλισμού το λέγανε μια ζωή. Τώρα το λέτε κι εσείς με άλλο τρόπο και σε άλλη γλώσσα. Όσο και κορακίστηκε να είναι, ο κόσμο δεν μπορεί. Το καταλαβαίνει. Επομένω, η ελευθερία των αγορών. Σύντροφοι, φίλοι, εχθροί, αντίπαλοι δεν εξασφαλίζει την ελευθερία των ανθρώπων. Τίποτα άλλο. Γυαλίζει το σύρμα από το κλουβί. Κάνει αστραφτερή και καθερή την αλυσίδα. Σήμερα που είναι 9 Μαΐου και κάνουμε τη συζήτηση αυτή, αν υπήρχε εδώ μέσα μία τάση για να αποκτήσει αυτός ο τόπος, όχι απλώς τον πλούτο του, αλλά και τον πλούτο των ανθρώπων του, και να μην είναι καταπτωημένοι, ζητιάνι επέτες, ικανοποιημένοι με ένα ψυχουλάκι, θα ήταν να μπορεί να ανακτήσει την ελευθερία του. Και για να ανακτήσει την ελευθερία του, πρέπει να πάρει την εξουσία. Και για να πάρει την εξουσία, πρέπει να έχει τα μέσα παραγωγή στα χέρια του. Και για να έχει τα μέσα παραγωγή στα χέρια του, δεν θα του αλφαστοστρώσει το δρόμο ούτε τον ΝΑΤο ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμάστε κάτι. Είναι τη μόδα πολύ τον Μπελατσάου. Η ληστεία και το σύριελ που έγινε δεν έκανε τη ληστεία αριστερή λογοπελατσάου. Και το ληστεί επειδή τον λένε Μόσχα κομμουνιστή. Θα καταψηφίσουμε βεβαίω.